Προέρχομαι από το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, το οποίο με ομόφωνη απόφασή του, αποτελούμενο από τρεις διαφορετικές παρατάξεις, συμμετέχει και στηρίζει την πρωτοβουλία που πάρθηκε για την σημερινή συγκέντρωση και όποιες δράσεις αποφασίσει από εδώ και πέρα. Στο Δήμο το 60% είναι μόνιμο προσωπικό, το 40% είναι με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Και μιλώντας συνολικότερα για τον κλάδο των ΟΤΑ, τα είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, στην πραγματικότητα από χρόνο σε χρόνο δημιουργείται ένας κλάδος δίπλα στον κλάδο. Είναι 70.000 εργαζόμενοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, και σε ετήσια βάση, με δεκάδες διαφορετικές σχέσεις εργασίας, εργάζονται άλλες τόσες χιλιάδες εργαζόμενοι προκειμένου να μπορέσει να βγει και να λειτουργήσει αυτό που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση. Η σημερινή κουβέντα και η σημερινή εκδήλωση είναι πολύ σημαντική, με την έννοια ότι αποτελεί τη συνέχεια σε ένα δρόμο που έχει χαράξει το ταξικό κίνημα εδώ και χρόνια, το οργανωμένο ταξικό κίνημα, να συναντηθεί με τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις που πολλοί θα ήθελαν στρατηγικά να είναι ανοργάνωτοι, να είναι όμοιροι, να είναι έρμεα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, και αυτή η προσπάθεια που κάνουμε σήμερα αλλά και καθημερινά να οργανώνουμε αυτόν τον αγώνα, τους χαλάει αυτή τη σούπα. Και αυτό το χτύπημα στην καθημερινότητα των στρατηγικών επιλογών του κεφαλαίου είναι η πιο σημαντική δουλειά που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και που θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Και σε αυτό το δρόμο και σε αυτή τη διαδρομή θα πρέπει να εντάξουμε την προσπάθεια για να καταργηθεί και το 103 του Συντάγματος, για να τους ξεσκεπάσουμε ακόμα μια φορά σε μια σειρά από επιχειρηματολογία, από επιχειρήματα που προσπαθούν να βγάζουν όταν έρχονται σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω, αγαπητοί συνάδελφοι, αν αυτή η κυβέρνηση θα πάρει Νόμπελ. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πάρει Όσκαρ υποκρισίας. Διότι τόσα χρόνια και από προσωπική εμπειρία, από τις προσπάθειες που έχουν κάνει διάφορες ομάδες συναδέλφων, όταν καταλήγανε στο Υπουργείο, στις συναντήσεις, ειδικά από αυτή την κυβέρνηση, είχαν μια μόνιμη εποδό. Παιδιά, εμείς δεν θέλουμε. Να φτιάξουμε μια επιτροπή, φέρτε μας τους δικηγόρους σας, να βάλουμε και εμείς τους δικηγόρους του Υπουργείου, να βρούμε μια νομοθετική φόρμουλα, ρε αδερφέ, να την πάμε στη Βουλή. Μπαίνανε και οι συνάδελφοι στη διαδικασία, καταθέτανε την πρόταση που δεν μπορούσε να έχει άλλα χαρακτηριστικά από το εξής ένα. Μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε ορίστου. Α, δεν γίνεται αυτό. Γιατί δεν γίνεται, αδερφέ? Αφού τη φτιάξαμε την επιτροπή, ήρθαν και οι νομικοί, τα κουβεντιάσαμε, είναι το 103 του Συντάγματος. Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να τους το στερήσουμε. Αφού αγαπάνε τόσο πολύ τους συμβασιούχους, αφού θέλουν τόσο πολύ τη μόνιμη και σταθερή δουλειά, που βέβαια αυτό που υπηρετήσαν ήταν η διαιώνιση των εργασιακών σχέσεων, όπως είπε και η εισήγηση και γράφει η ανακοίνωση, ιδού η Ρόδος και ιδού και το πείδημα. Γιατί η μίμηση της υποκρισίας των προηγούμενων, που επίσης λέγανε τα ίδια και που ξέρετε πάρα πολύ καλά υπόθηκαν εδώ και σαν εμπειρία, από τότε που έγινε η τροποποίηση του Συντάγματος και υπόθηκε το 103 και η απαγόρευση, έχουν γίνει δεκάδες ρυθμίσεις μετατροπής συμβάσεων εργασίας. Πότε γίνανε? Όταν θέλαν να εξυπηρετήσουν τα εκάστοτε προεκλογικά ή ψηφοθυρικά συμφέροντα. Θυμηθείτε τι έκανε η Νέα Δημοκρατία με το προεδρικό διάταγμα του Παυλόπουλου. Θυμηθείτε πόσες δημοτικές επιχειρήσεις κλείσανε παραμονές εκλογών για να περάσει ο κόσμος στους δήμους. Ακόμα και την υπόθεση του βοήθεια στο σπίτι,
Στον προεκλογικό σχεδιασμό το έχουν εντάξει. Η υπόθεση του διαγωνισμού θα γίνει μεσούς της προεκλογικής περίοδου. Δείτε την 3K, πέρα από τα υπόλοιπα που πάνε οι συνάδελφοι. Δεν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσματα. Και πιθανά να μην βγούνε. Και πιθανά να πάμε μέχρι τις εκλογές στη λογική. Άμα βγω εγώ, παιδιά, θα σας κρατήσω. Άμα βγει ο Κούλης, θα σας διώξει. Η ομοιρία, ακόμα και στις διαδικασίες που αυτοί πλασάρουν ως το νόμιμο, ως το αξιοκρατικό, ως τέλος πάντων αυτό που μπορεί να γίνει. Γιατί αυτά που λέτε εσείς εδώ μέσα οι υπόλοιποι δεν γίνονται. Αμ δε που γίνονται, και θα το πάρουν χαμπάρι. Και θα το πάρουν χαμπάρι από αυτή την προσπάθεια, όπως προκαλέσαμε μέσα από τους αγώνες την προηγούμενη περίοδου την προκήρυξη θέσεων εργασίας και μόνιμου προσωπικού, και είπε η Σοφία, που είναι συμβολική μορφή του κινήματος, γιατί αποτέλεσε την επικεφαλής των συμβασιούχων στη Θεσσαλονίκη, που ξεσήκωσε όλο αυτό το κλίμα που έφτασε στις 8.500 θέσεις, όταν λέγανε ότι δεν μπορούν να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις εργασίας. Στο χέρι μας είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, στο χέρι μας την υποκρισία να βγάλουμε στην άκρη, τη στρατηγική τους να τσακίσουμε, τη μόνιμη σταθερή δουλειά να κατακτήσουμε, αρκεί να το πιστέψουμε, αρκεί αυτή εδώ η σημερινή μαζική εκδήλωση να μετατραπεί και σε ένα ποτάμι προς τα κάτω, όπου θα συμπαρασύρει μόνιμο και έκτακτο προσωπικό σε μια διαδικασία υπεράσπισης του δικαιώματος της μόνιμης και σταθερής δουλειάς. Να είστε καλά.